και ένα θύμα ήταν από αυτό το γκρουπ το οποίο επισκέφτηκε την περιοχή. Κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε, αν σας λέγαμε είμαστε στην αρχή, στη μέση, πού ακριβώς βρισκόμαστε με τον κορονοϊό στη χώρα μας? Έτσι, από τα δεδομένα που καταγράφονται και από το εργαστήριο δικό μας, το δικό μας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και από τα άλλα εργαστήρια αναφοράς, καταγράφεται μια αυξητική τάση. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκθετική αύξηση με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και γι' αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία η συνέχιση της λήψης των μέτρων που θα μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Ακόμα μετράμε περιστατικά τα οποία η έκθεση των ιών έχει γίνει πριν τη λήψη των αυστηρών μέτρων δημόσιας υγείας. Έτσι πιστεύουμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί θα μπορέσουν να περιορίσουν μια εκθετική αύξηση στη συνέχεια. Επιβάλλεται ή όχι, θα αλλάξει το μοντέλο έτσι ώστε να δούμε με τεστ τα οποία πρέπει να γίνουν, γιατί αν δεν κάνω λάθος αποφασίστηκε να δημιουργηθεί και ένα κινητό, μια κινητή μονάδα η οποία θα κάνει τεστ προκειμένου να δούμε, έτσι, δειγματοληπτικά, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσα μπορεί να είναι τα κρούσματα. Ναι. Θα ωφελήσει αυτό? Έχουμε μπει δηλαδή σε μια άλλη φάση, σε ένα άλλο μοντέλο? Εάν μιλάμε για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του ιού, είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να μας δώσει έγκυρο αποτέλεσμα. Και όσο, εννοείται, όσο μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο του πληθυσμού σε περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα συμπτωματικών ασθενών, αλλά και ατόμων που έχουν έστω και ήπια συμπτώματα, θα μας δώσουν ακόμα καλύτερη εικόνα της εξάπλωσης και θα μπορέσουμε να απομονώσουμε ακόμα καλύτερα περισσότερους ασθενείς με συμπτώματα, ακόμα και ήπια, το οποίο θα βοηθήσει στον έλεγχο της περαιτέρω διασποράς του ιού. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι μας στη φάση που διανύουμε πρέπει δυνητικά, το έχουμε ξαναπεί, να αισθανόμαστε ότι είμαστε δυνητικά θετικοί φορείς του ιού, να συμπεριφερόμαστε σαν είμαστε θετικοί. Σας έχω ακούσει να το λέτε, και νομίζω ότι έχετε δίκιο 100% ότι θα αποδώσουν τα μέτρα αν εμείς συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε ήδη φορείς του ιού. Ακριβώς. Αλλά ως πότε, λέει ο κόσμος, και νομίζω ότι έχει και λίγο δίκιο, ως πότε εγώ μπορώ να μείνω κλεισμένος μέσα στο σπίτι μου? Για ένα μήνα ακόμα, για δύο μήνες ακόμα? Ακούω, λέει, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι και το καλοκαίρι ίσως να μην έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα. Θα αντέξει ο κόσμος αυτή την κατάσταση για πολλούς μήνες? Δεν μιλάω για την οικονομία, γιατί είναι καταστροφή, τώρα για να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά μιλάω για τον ανθρώπινο παράγοντα και την ψυχοσύνθεσή του. Δεν σας ακούω, κύριε Βαβέκη. Για το πόσο για τον ανθρώπινο παράγοντα και την ψυχοσύνθεσή του. Αν θα αντέξει ο κόσμος. Ακριβώς. Σίγουρα η ψυχική ταλαιπωρία, δεν το συζητάμε, και η οικονομική επιβάρυνση για όλους είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά απλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μια ψυχική επιβάρυνση από μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού σίγουρα. Να είστε σίγουροι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη για όλους μας. Μάλιστα. Κύριε Τσακρή, να σας ρωτήσουμε λίγο. Να το βάλουμε κάτι στη ζυγαριά που λέτε. Όταν Γιώργο, κάτι λέγαμε και σε έκοψα. Θέλω λίγο να ρωτήσω, Γιώργο, κύριε καθηγητά, όταν μιλάμε για εκθετική αύξηση, σε αριθμούς αν μπορούμε να το μεταφράσουμε, τι σημαίνει αυτό? Εκθετική αύξηση σημαίνει ότι κάθε 3-4 μέρες, 5 μέρες να διπλασιάζεται ο αριθμός των περιστατικών τα οποία καταγράφονται. Μάλιστα. Ξέρετε, μια εκθετική αύξηση της νοσηρότητας συνήθως συνοδεύεται μετά από 1 με 2 εβδομάδες με εκθετική αύξηση και των ασθενών που καταλήγουν από τις επιπλοκές της λοίμωξης. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο σημείο. Την κορύφωση πότε την περιμένουμε, πότε θα φτάσει δηλαδή στο πικ του? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή μόνο σενάρια μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα φτάσουμε στο πικ. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βάση την Ιταλία, που εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων, πιστεύουμε ότι στην Ιταλία με τη λήψη των αυστηρών μέτρων δημόσιας υγείας η επιδημία θα σβήσει, όπως λέμε, τα τέλη Μαΐου. Με τα καθυστερημένα μέτρα τα οποία έχουν πάρει οι Ιταλοί, ενώ εμείς όλοι λένε ότι, ξέρετε κάτι, είσαστε μία από τις λίγες χώρες που πήρατε έγκαιρα τα μέτρα. Σκληρά μέτρα, κακά τα ψέματα, αλλά έγκαιρα μέτρα. Πολύ νωρίς. Πιστεύετε ότι θα είναι διαφορετική η εξέλιξη στη χώρα μας λόγω του ότι έγκαιρα αντιδράσαμε διαφορετικά? Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό και η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη, μεγάλες χώρες και με συστήματα υγείας πολύ πιο προηγμένα τα δικά μας.
Δυστυχώς δεν συνειδητοποίησαν την σημασία της εξέλιξης της επιδημίας, της πανδημίας μάλλον, όχι της επιδημίας, της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σίγουρα αυτό μας θέτει σε καλύτερη εικόνα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την ευκαιρία, κρατώντας τα μέτρα δημόσιας υγείας και το επόμενο χρονικό διάστημα, να έχουμε μια καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς.